Καθώς λοιπόν συζητάμε για την απλότητα που υπάρχει στο Χριστό, από την οποία δεν θέλουμε να ξεπέσουμε, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους 11.3, καθώς θυμηθήκαμε κοιτάζοντας τα εδάφια για τον οφθαλμό που πρέπει να είναι απλούς και τότε το σώμα είναι φωτεινό, ενώ αν ο οφθαλμός είναι πονηρός και τότε το σώμα είναι σκοτεινό, και έτσι μάθαμε από την Γραφή ότι το αντίθετο του απλούς είναι το πονηρός και το αντίθετο του πονηρός είναι απλούς. Κοιτάζοντας λοιπόν όλα αυτά και με τη συζήτηση που ακολούθησε, άκουσα την Αλέκα να λέει τη λέξη ότι δεν κρύβομαι, δεν πώς το είπες, ότι δεν κρύφτηκες από το Θεό. Ναι, λοιπόν, είμαι ο εαυτός μου. Ωραία, όχι, δεν τη λέξη, κρύβομαι. Τη λέξη κρύβομαι, δεν κρύβομαι. Άρα... σκεφτόμενοι για το ότι είναι απλότητα, προκύπτει το ότι δεν κρυβόμαστε από το Θεό, γιατί έχουμε την απλότητα ενός παιδιού, όπως είπε εσύ Εύη, και βγάζει ο Αλέξανδρος τη λέξη θρησκεία στο πακέτο και δεν μπορούσε παρά να πάει το μυαλό μου στον κήπο της Εδέμ. Ακριβώς από το μυαλό μου το πήρε. Όχι, δεν το πήρα από το μυαλό σου. Μπορεί εσύ από το δικό μου, αλλά όχι εγώ από το δικό σου. Μάλλον το πήραμε και οι δυο αγάπη μου από την Αγία Γραφή. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Αδάμ και η Εύα με απλότητα ζούσαν τη ζωή τους και δεν είχαν καμία περιπλοκότητα στη σκέψη τους όσον αφορά την εμφάνισή τους ή κάτι άλλο. Να συμπληρώσω και στη σχέση τους, ε. Σημαντικό. Και όταν λοιπόν το φίδι διέφθαρε το νου της Εύας και θυμάστε ότι στην Β' Κορινθίους 11, εκεί που μιλάει ο Παύλος και λέει να μην ξεπέσουμε από την απλότητα που είναι στο Χριστό, μήπως και όπως το φίδι εξαπάτησε την Εύα. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, στο ίδιο πακέτο της συζήτησης από τον Απόστολο Παύλο που υπάρχει η απλότητα, υπάρχει και το φίδι με την πανουργία του. Και γυρίζομαι λοιπόν πίσω στον κήπο, όπου τι έχουμε... Όταν το φίδι μπαίνει μέσα στην συζήτηση, ξαφνικά ο Αδάμ και η Εύα περιπλέκονται και αρχίζουν να κάνουν τα πράγματα μπερδεμένα. Και η πρώτη τους αντίδραση είναι, νιώθουν την ανάγκη να ντυθούν και να καλυφθούν. Ενώ υπήρχε μία απλότητα μέσα τους, ξαφνικά μπήκε μία πονηρία μέσα τους. Και η πρώτη φανέρωση της πονηρίας ήτανε πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί είμαστε γυμνοί. Και τον ρωτάει ο Θεός, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός. Εκεί γεννήθηκε και η θρησκεία. Ακριβώς, εκεί είναι λοιπόν η θρησκεία του ανθρώπου που προσπαθεί να κάνει κάτι, που όμως αυτό είναι μία αντίδραση στην πονηρία ουσιαστικά, γιατί στην έλλειψη της πονηρίας που υπάρχει η απλότητα, δεν νιώθεις καμία ανάγκη να κάνεις κάτι. Εδώ τώρα θα τολμήσω κάτι που ειλικρινά δεν νόμιζα, παλιότερα δεν πίστευα ότι ποτέ θα τολμούσα να το πω. Και τώρα πραγματικά χρειάζομαι χάρη από τον Κύριο για το πώς να το πω. Ξέρετε κάτι, θα κλείσω την ηχογράφηση, θα το πω σε εσάς και μετά θα συνεχίσω. Κλείστε την ηχογράφηση, παιδιά. Ωραία, ξανά ανοίγω την ηχογράφηση. Ομολογώ ότι ξέχασα πού σταμάτησα την ηχογράφηση. Το θέμα είναι το εξής, προσπαθώ να πω ότι ο Αδάμ και η Εύα όταν ήταν στην απλότητα δεν είχαν καμία περίπλοκη σκέψη για το κάτι να μην είναι καθαρό ή κάτι να, μην είναι, ή κάτι να είναι κακό. Δεν τους ενοχλούσε, δεν υπήρχε καμίας μορφής σκέψη που να τους οδηγεί σε μία ανάγκη κάτι να κάνω γι' αυτό. Απλά ήτανε αυτό που ήτανε. Είμαι αυτό που είμαι. Και το βιώνουμε στα παιδιά αυτό το πράγμα. Τα παιδιά δεν νιώθουν καμία ανάγκη να φορέσουν ρούχα. Έχουμε την εγγονούλα μας, ας πούμε, που βγαίνει από το μπάνιο και δεν θέλει να φορέσει ρούχα. Το παιδί θέλει να είναι ελεύθερο, να τρέχει γύρω. Εμείς θέλουμε, όχι εμείς οι γονείς, να τον ντύσουμε. Μα δεν θέλω να ντυθώ, είμαι μια χαρά έτσι που είμαι. Γιατί δεν έχει μια περίπλοκη σκέψη που να της λέει πρέπει να ντυθείς. Γιατί πρέπει να ντυθείς, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Λοιπόν,
Στην απλότητα λοιπόν την παιδική λείπει η περιπλοκότητα των άλλων σεναρίων, των άλλων σκέψεων. Ναι, αλλά τι θα γίνει αν και τι το ένα και τι το άλλο κλπ. Ωραία. Εκείνο που θέλω να πω τώρα, ο λόγος που άρχισα να κάνω αυτή τη συζήτηση και εκεί μου τράβηξε την προσοχή η λέξη «κρύβομαι» και η λέξη «θρησκεία», υπάρχει κάτι στη γένεση που θέλω να το καταλάβουμε, γιατί είναι μία φανέρωση, είναι ένας καρπός που έρχεται όταν ξεπέσουμε από την απλότητα που είναι στο Χριστό. Μαζί ως εδώ. Ναι. Πάμε λοιπόν στη γένεση για να καταλάβουμε τις συνέπειες του να ξεπέσουμε από την απλότητα που είναι στο Χριστό, καθώς κάνουμε μία προσπάθεια να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούσε ο Παύλος ή τι είχε στο μυαλό του, τι είχε καταλάβει, που πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς. Είμαστε λοιπόν στη Γένεση κεφάλαιο 3, που έχουμε την ιστορία του Αδάμ και της Εύας και την ιστορία της πτώσης του ανθρώπου, και θα ήθελα να αρχίσω από το εδάφιο 6, που λέει «Και η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για τροφή και ότι ήταν αρεστό στα μάτια και το δέντρο ήταν επιθυμητό στο να δίνει γνώση και παίρνοντας από τον καρπό του έφαγε και έδωσε και στον άντρα της μαζί της και αυτός έφαγε». Κάποιοι από εσάς ίσως δεν έχετε παρακολουθήσει το μάθημα που έκανα στο Σαλόμ, νομίζω, που εξηγούσα, όχι κάπου το έκανα, δεν θυμάμαι τώρα, πάντως έκανα ένα μάθημα που έβαζα μαζί αυτά που έγιναν στον κήπο της Εδέμ με την επιθυμία των ματιών, την αλαζονία του βίου και την... και τη σάρκα, τέλος πάντων, και τους τρεις πειρασμούς του Ιησού. Τα έχετε παρακολουθήσει, ξέρετε τι λέω. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ανοίχτηκαν τα μάτια και των δύο και γνώρισαν ότι ήταν γυμνοί. Τη στιγμή λοιπόν που εξέπεσαν από την απλότητα, γνώρισαν ότι ήταν γυμνοί. Ποιος τους έδωσε όμως αυτή τη γνώση? Όταν ο Θεός αργότερα τους συνάντησε, τους είπε, ποιος σου είπε? Λοιπόν, έραψαν φύλλα σικιάς, έφτιαξαν για τον εαυτό τους περιζώματα. Τώρα πάμε στο 8. Και άκουσαν τη φωνή του Κυρίου του Θεού να περπατάει στον παράδεισο προς το δειλινό. Εδώ όσοι δεν με έχετε ακούσει να το διδάσκω αυτό, σας παρακαλώ, ελπίζω να καταλαβαίνετε πρώτον ότι ο Θεός δεν έχει πόδια για να περπατήσει. Δεύτερον, ότι όποιος περπατάει ακούς τα βήματά του και όχι τη φωνή του. Τρίτον, ότι αν ο Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, που είναι πνεύμα και γεμίζει τα πάντα εν πάση, μπορεί να περιοριστεί τόσο πολύ ώστε να περπατάει, σημαίνει πως είναι άνθρωπος. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η μετάφραση, να το πω ευγενικά, δεν αποδίδει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Μια προσπάθεια να το αποδώσουμε καλύτερα, αν δούμε το κείμενο το αρχικό, είναι ότι εν πνεύματι ένιωσαν την παρουσία του Θεού. Ένιωσαν την πνοή του Θεού εν πνεύματι. Αυτό συνέβη. Όλα τα άλλα είναι αυθαιρεσίες απόλυτες. Γιατί αν μη τι άλλο, ο Θεός παρουσιάζεται να είναι ο Θεός του πρωινού και όχι του δειλινού. Είναι το μοναδικό σημείο στη Γραφή που τοποθετεί το Θεό στο δειλινό. Η Γραφή τοποθετεί το Θεό πάντα στο ξημέρωμα. Δηλαδή όλα πάνε λάθος με αυτό το εδάφιο. Όλα. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω παρακάτω γιατί δεν είναι αυτό το αντικείμενό μας. Και ο Αδάμ και η γυναίκα του κρύφτηκαν από το πρόσωπο του Κυρίου, του Θεού, ανάμεσα στα δέντρα του Παραδείσου. Ερώτηση. Πώς μπορείς να κρυφτείς ακριβώς από το Θεό? Για να κρυφτείς από το Θεό σημαίνει ότι ο Θεός είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και η όρασή του είναι τόσο περιορισμένη από το φυσικό χώρο, ώστε αν πας πίσω από ένα δέντρο δεν θα σε δει. Αυτό υπονοεί εδώ, ότι πάω και κρύβομαι πίσω από ένα δέντρο, α, τώρα δεν υπάρχει ειρήνη, δεν τη βλέπω την ειρήνη, δεν με βλέπει η ειρήνη. Ειρήνη, ποια ειρήνη? Δεν υπάρχει ειρήνη. Πού είσαι? Ε? Πού είσαι? Θες κάτι να πεις? Άμα μπορείτε να συγχύσετε, δεν ξέρω, απλά μου ήρθε κάτι γι' αυτό.
Ναι, και. Μου έρθει η θρησκεία μόνο αυτό. Ναι, εντάξει, αυτό εννοείται, αλλά θέλουμε να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι στην ουσία μία κατάσταση που βιώνει ο Αδάμ και η Εύα μέσα τους, γιατί δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να περπατάει, γιατί δεν έχει πόδια. Δεν είναι δυνατόν να ακούνε τη φωνή του Θεού, όχι επειδή μιλάει, αλλά επειδή περπατάει. Δεν είναι δυνατόν να πάνε να κρυφτούν πίσω από δέντρα, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να περιοριστεί από τη μια πλευρά του δέντρου και εσύ από την άλλη πλευρά. Εδώ όμως τώρα θέλω να σας κάνω την ερώτηση κλειδί. Εφόσον στο επόμενο εδάφιο ο Θεός λέει «Πού είσαι?», η ερώτηση είναι η εξής. Ο Θεός παίζει κρυφτούλι, παίζει θέατρο, δηλαδή πάει ο Θεός, τον βλέπει, βλέπει ότι κρύβεται και ο Θεός βάζει, κλείνει τα μάτια, «Πού είσαι Αδάμ? Αδάμ, πού είσαι?». Έτσι κρυφτούλι παίζουμε. Άρα ή κρυφτούλι παίζομαι ή ο Θεός δεν έβλεπε τον Αδάμ. Wow. Για να προχωρήσει αυτή η κουβέντα πρέπει να πάρετε μια απόφαση αυτή τη στιγμή. Ή έβλεπε ο Θεός τον Αδάμ και έπαιζε κρυφτούλι ή ο Θεός δεν έβλεπε τον Αδάμ, ένα από τα δύο. Γιατί αυτή η απάντηση θα καθορίσει τη συνέχεια και θα εξηγήσει κάτι πολύ σημαντικό για την απλότητα. Συμφωνούμε όλοι ότι ο Θεός δεν έβλεπε τον Αδάμ. Ερώτηση, πώς μπορεί ο Θεός που ξέρει τα πάντα, βλέπει τα πάντα, είναι μέσα σε όλα, τα πάντα είναι μπροστά του, τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα και όπου και να πας από τον Άδη μέχρι οπουδήποτε, δεν μπορείς να κρυφτείς. Πώς γίνεται και ο Θεός δεν έβλεπε τον Αδάμ? Λόγω αμαρτίας. Η αμαρτία δημιουργήσε χάσμα, δεν μπορούσε να τεθεί. Πηγαίνουμε σε σωστή κατεύθυνση. Άλλος. Παιδιά, η απάντηση είναι σε αυτό που μόλις διαβάσαμε. Ο Αδάμ και η γυναίκα του κρύφτηκαν, έκρυψαν τον εαυτό τους. Ποιος είχε εξουσία στον παράδεισο? Ο Αδάμ και η Εύα. Σε ποιον έδωσε ο Θεός κυριαρχία στον παράδεισο, στον Αδάμ και στην Εύα? Πάω για λίγο παρακάτω στο 10. Και εκείνος απάντησε στο Θεό, άκουσα τη φωνή σου στον παράδεισο. Πρόσεξε, ο Θεός δεν είχε μιλήσει, μέχρι ότου είπε Αδάμ που είσαι. Μαζί μου. Mm-hmm. Ο Θεός δεν έχει μιλήσει, ο Θεός έρχεται στον παράδεισο ή τουλάχιστον αν όχι έρχεται νιώθουν την παρουσία του και κρύβονται. Δεν έχει μιλήσει ο Θεός. Αφότου έρχεται η παρουσία του και δεν βρίσκει τον Αδάμ και την Εύα, ρωτάει ο Θεός που είσαι. Και τότε απαντάει και λέει άκουσα τη φωνή σου στον παράδεισο. Μα δεν είχε μιλήσει ο Θεός. Τι φωνή άκουσαν? Είναι πολύ σημαντικό. Άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα. Πρώτα απ' όλα λέει φοβήθηκα επειδή είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Άρα ο Αδάμ κάτι άκουσε, αλλά δεν ήταν ο Θεός αυτό που άκουσε. Και αυτό που άκουσε είχε κάποιες συνέπειες. Αυτό που άκουσε του έφερε φόβο, του έφερε ντροπή και τον οδήγησε στο να κρυφτεί. Γιατί? Γιατί ένιωσε ότι ο Θεός τον απέρριψε. Ας ξεκολλήσουμε για λίγο από τη θρησκεία και ας μείνουμε για λίγο στην απλότητα αυτού που διαβάζουμε. Ο Αδάμ φοβήθηκε, ο Αδάμ ντράπηκε και ο Αδάμ ένιωσε απόρριψη από το Θεό. Και το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργήσει ένα κενό από την παρουσία του Θεού. Από τη σχέση. Εγώ θα πω αυτό που θέλω να πω. Δημιούργησε ένα κενό από την παρουσία του Θεού, όπου η παρουσία του Θεού δεν ήταν ευπρόσδεκτη εκεί μέσα. Και σε αυτό το κενό ο Θεός δεν μπορούσε να δει τον Αδάμ, γιατί ήταν το κενό στο οποίο κρύφτηκε ο Αδάμ. Έφτιαξε το χώρο όπου ο Θεός δεν επιτρεπόταν να δει και να μπει. Το να ξεπέσω από την απλότητα που είναι στο Χριστό, η πρώτη συνέπεια είναι να φτιάξω ένα χώρο που δεν επιτρέπεται στο Θεό να με δει. Και είναι ο καρπός της ντροπής,
του φόβου και της απόρριψης και είναι καρπός μιας φωνής που νομίζω ότι είναι από το Θεό, αλλά ο Θεός λέει, μα πού είσαι, μα τι έγινε, μα ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός. Με παρακολουθείτε. Όταν η Αλέκα είπε, δεν κρύφτηκα από το Θεό, ουσιαστικά κατονόμασε την απλότητα. Έμεινα με απλότητα. Θέλω να φανταστείτε ένα παιδάκι και είναι τώρα εδώ ανάμεσά μας και παίζει. Και αυτό το παιδάκι με όλη του την απλότητα, είναι και γυμνούλι επειδή του αρέσει να είναι γυμνό, έχει ανάγκη από τουαλέτα. Και όπως μας χαμογελάει και τραγουδάει, ξαφνικά, τσακ, τα κάνει εδώ πέρα στη μέση του δωματίου. Και μετά συνεχίζει να χαμογελάει και συνεχίζει να παίζει. Γιατί δεν έχει καμία περιπλοκότητα στη σκέψη του. Μα καμία απολύτως. Γιατί κανένας δεν το έχει μαλώσει, κανένας δεν το έχει πει αυτό είναι κακό, κανένας δεν το έχει δείρει επειδή το έκανε. Και έτσι το παιδάκι με την απλότητά του απλά κάνει αυτό που του έρχεται φυσιολογικό να κάνει και δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό, γιατί κανείς δεν του είπε τίποτα. Άρα του Αδάμ κάποιος κάτι του είπε. Αλλά αυτός που του το είπε δεν ήταν ο Θεός. Ήτανε αυτός που απέκτησε την εξουσία να γίνει ο Θεός του, γιατί αυτόν άκουσαν. Ο Θεός είχε πει κάτι, αυτοί δεν άκουσαν αυτό που είπε ο Θεός, άκουσαν κάποιον άλλο που τους είπε, μα αυτό το δέντρο είναι καλό για σένα. Το αποτέλεσμα ήτανε, έφτιαξαν ένα χώρο στον οποίο ο Θεός δεν είναι πια ευπρόσδεκτος. Εάν δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί στην καρδιά μας για καθαρισμό από την αμαρτωλότητα, από την πηγή της αμαρτωλότητας, είναι επειδή εμείς από φόβο, από ντροπή και από απόρριψη που είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός μας έχει απορρίψει, κρυβόμαστε και δεν επιτρέπουμε στο Θεό να βρει και να εργαστεί μέσα μας και γι' αυτό έχω πρόβλημα με τις εκκλησίες τις νομικίστικες, γιατί εκπαιδεύουν τους ανθρώπους τους μέσα από τις διδασκαλίες τους να κρύβονται από το Θεό. Δεν εκπαιδεύουν τους ανθρώπους τους να πηγαίνουν στο Θεό με απλότητα, εκπαιδεύουν τους ανθρώπους τους να κρύβονται από το Θεό, επειδή ο Θεός θα σε τιμωρήσει, ο Θεός δεν τρέπεσαι, ο Θεός έχει απορρίψει γιατί είσαι έτσι ας πούμε. Γιατί σου βάζουνε μέσα σου τη φωνή του κατήγορου. Παιδιά, ξέρετε κάτι, πραγματικά τώρα, οι εκκλησίες ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο μορφές. Τις εκκλησίες που το κήρυγμα σου φέρνει τη φωνή του κατήγορου και τις εκκλησίες που το κήρυγμα σου φέρνει τη φωνή τη ζωντανή του Θεού. Ή, να το πω πιο σωστά, δεν μου αρέσει το κήρυγμα, και τις εκκλησίες που σε φέρνουν στη θέση να ακούσεις τη φωνή του Κυρίου. Ή η εκκλησία σε φέρνει στη θέση να ακούσεις τη φωνή του Κυρίου, ή η εκκλησία σε βάζει να ακούς τη φωνή του κατήγορου από τον άμβονα, που σε κατηγορεί, που σου αφαιρεί την απλότητα, που σε βάζει να κρύβεσαι, που σου φέρνει ενοχές κλπ. Κλπ. Οπότε αν τα βάλεις, αν τα συνδέσεις όλα αυτά με την απλότητα, ή η Εκκλησία σε μαθαίνει στην απλότητα στο Χριστό, ή η Εκκλησία σου αφαιρεί την απλότητα και τότε έχεις ξεπέσει. Κάτι θες να πεις? Πέτρο, όχι. Όχι, δεν έχω κάτι. Είχα μια απορία στο κομμάτι του ο διάβολος μίλησε ή ο καρπός του δέντρου μίλησε ή ο διάβολος έχοντας εξουσία, χρησιμοποιώντας τη γνώση που έδινε το δέντρο. Λίγο τη σύνδεση αυτών των τριών και τελικά τι έπαθε ο Στο 11 λέει το εξής. Και ο Θεός είπε σε αυτόν, ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός, μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο σε πρόσταξα να μην φας. Άρα λοιπόν, το να φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δημιουργεί μία γνώση μέσα σου, η οποία γνώση αντικαθιστά τη φωνή του Θεού και αυτή η γνώση σε πληροφορεί, όπως η Εύα
ξαφνικά είχε μία γνώση ότι αυτό το δέντρο είναι καλό για μένα για να το φάω, και οι ίδιοι στη συνέχεια είχαν μία γνώση, τώρα ντρέπομαι, τώρα είμαι γυμνός, τώρα ο Θεός με έχει απορρίψει, και ο Θεός του λέει ποιος τα είπε όλα αυτά. Τώρα, το δύσκολο κομμάτι για να σου απαντήσω, Ευγένη, είναι το εξής. Μαθαίνουμε πουθενά στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός δημιούργησε την έννοια της ντροπής? Όχι. Μαθαίνουμε πουθενά ότι δημιούργησε την έννοια του φόβου? Ούτε. Μαθαίνουμε πουθενά ότι δημιούργησε την έννοια της απόρριψης? Όχι. Πότε και πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι έννοιες για πρώτη φορά? Μέσα στον Αδάμ, όταν ο Αδάμ έφαγε από το δέντρο της γνώσης, που ελπίζω να καταλαβαίνετε πως δεν είναι μήλο, είναι δέντρο όπως είναι και το δέντρο της ζωής. Γιατί υπάρχει το δέντρο της ζωής και υπάρχει και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Με καταλαβαίνετε? Δεν είναι μήλο. Ή τρως από το δέντρο της ζωής ή τρως από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Άρα η απλότητα συνδέεται με το να τρως με το δέντρο, από το δέντρο της ζωής, ενώ η πονηρία συνδέεται από το να τρως από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, που σε οδηγεί σε καταστάσεις που εσύ πλάθεις το τι ο Θεός λέει και το τι ο Θεός θέλει και το τι ο Θεός δεν θέλει, και αποφασίζεις για τον εαυτό σου: ο Θεός με έχει απορρίψει, εγώ ντρέπομαι, εγώ φοβάμαι. Και όλα αυτά είναι επειδή είναι ο Θεός, επειδή ο Θεός. Αλλά εμείς τα δημιουργούμε αυτά. Ουσιαστικά το δέντρο της ζωής είναι ο Θεός και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού είναι από τον εχθρό. Είναι ο εχθρός. Μπορείς ο να το ίδιος. Μπορείς να το πιστεύεις. Γιατί πάντα έρχεται και σήμερα, πώς να το πω τώρα, για να προσφέρει γνώση, γιατί η δικαιολογία είναι: α, είσαστε πρόβατα και σας ταΐζουν σανό, εγώ θα σας δώσω τη γνώση. Το έχετε παρακολουθήσει αυτό? Στο Facebook παντού υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είσαστε ζώα, είσαστε, έρχεται και μας λέει, είσαστε πρόβατα, σας ταΐζουν σανό, χορτάρι, τρώτε χόρτο, και εγώ θα σας πω την αλήθεια, εγώ θα σας δώσω τη γνώση, αυτά που δεν σας λένε. Πάντα αυτό έρχεται και κάνει. Και έτσι δημιουργεί την πολυπλοκότητα των σκέψεων. Μας μπερδεύει, χανόμαστε. Ενώ ο Κύριος μας, ο Θεός μας, είναι απλός. Είναι ζωή. Τρώμε από Αυτόν. Δεν ξέρω πώς να τα εξηγήσω καλύτερα. Πάντως πήρα μια αποκάλυψη μέσα μου τώρα. Να κάνω μια ερώτηση, η οποία μου πήρε το μάτι στην αρχή και τώρα δεν ξέρω. Ήθελα να ρωτήσω πως είναι στο αρχαίο το ένα που λέει το φιδί ήταν το χρονιμότερο. Καταρχήν θα πρέπει να ψάξουμε το εβραϊκό και αυτή τη στιγμή χρειάζομαι λίγο χρόνο, αλλά τι είναι αυτό που ψάχνεις, τι είναι αυτό που θα ήθελες να καταλάβεις? Μου κέντρισε την προσοχή το ότι... Καταρχήν η λέξη φρονιμότερο, ξέρεις τι θα πει? Όχι ακριβώς, αλλά... Είναι η λέξη φρόνηση. Έχει να κάνει με τα σφρένας, με το νου. Έχει να κάνει με τη διάνοια. Το φρονιμότερο θα μπορούσες να το πεις με σύγχρονα ελληνικά, ότι είχε την πιο ξηράφη διάνοια, ήταν το πιο έξυπνο από όλα. Το πιο ψηλό IQ, Το πιο ψηλό IQ θα μπορούσες να το πεις έτσι, άμα το θες. Αλλά από περιέργεια θέλω να πάω, γιατί δεν το έχω ψάξει στο εβραϊκό τι λέει, μπορώ να το ψάξω όμως. Για συνέχισε. Αυτό που... Συγγνώμη, το όνομά σας. Εύη. Η κυρία Εύη είπε ότι, κάτι που είπε πριν, ότι με τη γνώση μειώνεται και η απλότητα. Μετεραφουσκώνει στο κεφάλι σου. Μετεραφουσκώνει στο κεφάλι σου, ναι. Και λέει, δεν ξέρω, το συνέδεσα τώρα κάπως ότι ήρθε το φίδι που ήταν και καλά στη φύση το ξυπνότερο. Και δεν ξέρω πώς να το περιγράψω ακριβώς. Πριν συζητήσατε την ευφυΐα με την απλότητα. Και είπατε ότι η ευφυΐα μερικές φορές καταστρέφει την απλότητα. Η ευφυΐα, ναι. Όχι. Η γνώση κιόλας. Η γνώση. Και εδώ πέρα... Φαίνει πολυπλοκότητα. Και εδώ πέρα δείχνει... Το συνέδεσμα αυτό που είπατε, γιατί είναι σαν να λέει ότι
εδώ πέρα τη θεία κατέστρεψε την απλότητα του ανθρώπου με τον Θεό. Δηλαδή το φίδι που θεωρείται ήταν το πιο έξυπνο, το πιο. Κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά μην χρησιμοποιήσει λέξη θεία. Ωραία. Το φίδι που είχε τη μεγαλύτερη γνώση, να το πω έτσι, γιατί το ένα ακολουθεί το άλλο, το πω έτσι, ανθρωπίνο. Ήταν και αυτό που έφερε την γνώση σε εισαγωγικά. Επίσης έχουμε το γίνεται απλή σαν τα περιστέρια και φρόνιμη σαν τα φίδια με την έννοια του να σου κόβει και να χρησιμοποιείς τη γνώση που έχεις, μη είσαι αφελής. Με αυτή την έννοια. Όχι με την έννοια του πολύ γνώση και φιλοσοφίζει και τέτοια. Πάντως από το εβραϊκό δεν βγαίνει κάτι διαφορετικό. Η λέξη εβραϊκή είναι αρούμ και θα πει πονηρό, πονηρία. Ακριβώς αυτό το πράγμα και είναι ενδιαφέρον ότι εδώ πέρα έχουν μία παραπομπή και παιδιά η παραπομπή είναι στη Β' Κορινθίους 11.3. Με είχε κολλήσει, δεν ξέρω γιατί και είπα να το ρωτήσω. Στην ίδια καταστήνα και το άλλο εδώ που λέει ο Παύλος μην υψηλοφρονούμε και να. Αυτά είναι από τον πονηρό. Έχει να κάνει, είναι η υπερηφάνεια βασικά, όπως επίσης είναι ενδιαφέρον το τι λέει στην Α' Κορινθίους κεφάλαιο 8 που έχει να κάνει με αυτά που συζητάμε. Όποιος πάει πρώτος να το διαβάσει. Α' Κορινθίους 8. Κεφάλαιο 8. Έχει το 1. Ναι. Το διαβάσω. Ναι. Αλλά για τα ειδωλόγητα ξέρουμε ότι όλοι έχουμε γνώση. Η γνώση όμως φουσκώνει τον άνθρωπο προς υπερηφάνεια. Ενώ η αγάπη καθομή. Αυτό. Ότι βλέπουμε λοιπόν ότι μπορείς να φουσκώσεις. Φυσιεί, λέει το κείμενο. Φουσκώνει. Και το έχουν βάλει διευκρινιστικά από υπερηφάνεια. Αλλά σε φουσκώνει λοιπόν η γνώση και αυτό συνέβη και στην Εύα και στον Αδάμ. Αυτό είναι που προκαλεί η πανουργία του φιδιού που διαφθείρει το νου μας για να εκπέσουμε από την απλότητα που είναι στο Χριστό. Αισθάνομαι να διευκρινίσω κάτι. Επειδή έχει ταυτιστεί η εξυπνάδα, η ευφυΐα, η διανοητική ικανότητα μονάχα με τον αρνητικό τρόπο και δυστυχώς οι εκκλησίες σου λένε ότι τελικά πρέπει να είσαι χαζός για να είσαι καλός, ας πούμε κάπως έτσι. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι παιδιά τα πράγματα. Θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Αυτός που νομίζει ότι είναι έξυπνος αλλά είναι γεμάτος από υπερηφάνεια είναι τόσο βλάκας που δεν ξέρει πόσο βλάκας είναι. Μέσα στην δική του, αυτό που θεωρεί ευφυΐα του, είναι μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και δεν ξέρει που βρίσκεται. Θα σας πω και κάτι άλλο. Ο Θεός έφτιαξε τη λογική, ο Θεός έφτιαξε την ευφυΐα και η μοναδική πραγματική ευφυΐα είναι καρπός της σοφίας του Θεού που σου αποκαλύπτει τα μυστήρια του ουρανού, σου μαθαίνει τη φύση του Θεού που δεν μπορείς να την εκφράσεις με απλά λόγια. Ο πιο σε εισαγωγικά έξυπνος κατά κόσμον από όλους τους Αποστόλους ήταν ο Παύλος. Και βλέπετε τι μας έχει γράψει. Σκύβαλα τα θεώρησα. Όχι, σκύβαλα θεώρησε αυτά που έκανε στον νόμο. Άλλο πράγμα. Τα σκύβαλα δεν είχαν τίποτα να κάνουν με την ικανότητά του να μιλάει τα μυστήρια του Θεού με φραστικό τρόπο. Προσπαθώ να σας πω, το να είμαστε ευφύς δεν είναι αμαρτία. Το να είμαστε ευφύς δεν είναι υπερηφάνεια. Το να είμαστε ευφύς μπορεί να γίνει μεγάλη ευλογία, το να μπορούμε να επικοινωνήσουμε την αλήθεια του Θεού με λόγια που να μπορεί να τα καταλάβει ο άνθρωπος. Και τελικά η πραγματική βλακεία είναι να σου λείπει η σοφία του Θεού που ό,τι ικανότητα και να έχει η διάνοιά σου δεν μπορείς να πιάσεις την απλότητα που είναι στο Χριστό γιατί έχεις ξεπέσει από αυτήν. Αλλά ο Θεός θέλει να απολυτρώσει την ικανότητα του σκέπτεσθε, την ικανότητα του επεξεργάζεσθες διανοητικά, ώστε το μυαλό μας να μην είναι γεμάτο με σκοτάδι, να είναι γεμάτο με τη δική του σοφία και να εκφράζουμε με λόγια τα του Θεού. Αμήν. Παιδιά, είναι το ίδιο πράγμα με το σώμα μας. Το σώμα μιας γυναίκας είναι το σώμα μιας γυναίκας. Δεν είναι ούτε αμαρτωλό ούτε ξεαμαρτωλό. Το σώμα μιας γυναίκας μπορεί να είναι άγιο σε ένα γάμο και μπορεί να είναι διαφθαρμένο σε πορνεία. Δεν φταίει το σώμα, η χρήση είναι. Έτσι είναι και η διάνοιά μας. Δεν είναι από μόνη τους ούτε αμαρτωλή ούτε μη αμαρτωλή. Είναι η χρήση.
χρησιμοποιείς τη διάνοιά σου σε γάμο με τον Ιησού ή σε πορνεία από τον Ιησού. Τελικά με ποιον ξαπλώνεις? Αν ξαπλώνεις μόνο με τον άντρα σου, μιλάμε τι γεμίζει τη διάνοιά σου, είναι κάτι άγιο και καθαρό. Αν γεμίζεις τη διάνοιά σου με άλλους άντρες, με άλλες σκέψεις, όπως π.χ. απόρριψη, φόβος, ντροπή και όλα τα άλλα που γέννησε ο Αδάμ ουσιαστικά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπήκε ο σπόρος του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού μέσα του και ο Αδάμ γέννησε το σκοτάδι, γέννησε την αμαρτία, γέννησε όλες αυτές τις έννοιες που ο Θεός δεν δημιούργησε. Όταν όμως μπει μέσα μας ο σπόρος του δέντρου της ζωής, αυτό που βγαίνει από μέσα μας είναι καρπός δικαιοσύνης. Αμήν.